που είστε και απέναντι στις ζώνες και έχει δηλώσει ότι αν του χρόνου δεν κάνει κάτι που να θέλει πάρα πολύ και να είναι ιδανικό για εκείνη, θα προτιμούσε να κάτσει σπίτι της. Εσύ έχεις και ένα site το οποίο ασχολείσαι πάρα πολύ ενεργά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα που λέει η Ελεονόρα, επειδή την καταλαβαίνω όσο κανένας άλλος. Η Ελεονόρα βρίσκεται ακριβώς στη στιγμή και στην ίδια ψυχολογία που ήμουν εγώ πριν πρόπερση, από τρία χρόνια. Ακριβώς αυτή η ψυχολογία. Η συμβουλή λοιπόν που θα έδινα εγώ στην Ελεονόρα είναι να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει και να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει τόσο καλά. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα λόγο, ούτε να, το ότι έχει ποιότητα ως άνθρωπος, το ξέρει όλος ο κόσμος. Το ότι έχει σπουδές, το ξέρει όλος ο κόσμος, φαίνεται, γι' αυτό και της το λένε. Γιατί λέει, μου λένε στον δρόμο, γιατί δεν κάνεις κάτι ποιοτικό, που είσαι ένα τόσο εξαιρετικό παιδί. Μα ακριβώς γι' αυτό έχει την επιτυχία. Γιατί είναι ένα μορφωμένο παιδί που φέρνει εις πέρας αυτή την εκπομπή που είναι τόσο δύσκολη. Γεγονός. Και όταν εννοείς να ξεκουραστεί, εννοείς να ξεκουραστεί το καλοκαίρι. Να ξεκουραστεί το καλοκαίρι και να γυρίσει το Σεπτέμβριο φρέσκη, ανανεωμένη. Εσείς να βάλει μια καινούργια πινελιά, μια αλλαγή. Αλλά οι μεγάλες αλλαγές δεν ευνοούν. Εγκυμώνουν κινδύνους. Ακριβώς. Ναι, εκτός αν είναι αποφασισμένη να το διακινδυνεύσει 100% και να πει: οκ, το κάνω. Εσύ το δίλημα αυτό το έχεις απαντήσει στον εαυτό σου. Δηλαδή έχεις μπει στο δίλημα ότι αν του χρόνου δεν κάνω κάτι που είναι απολύτως αυτό που έχω στο μυαλό μου.